Αριστοτρίτη, 2 Μαρτίου 2021. Καλημέρα, Αριστονίκη μας. Καλημέρα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η σχέση με τον αδελφό μου επηρέασε τις σχέσεις μου με τους άνδρες. Γεια σου, Θέκλα μου γλυκιά. Είδα ένα vlog για τους τοξικούς και αμέσως αναγνώρισα τα συναισθήματα που σου προκαλούν. Εγώ είμαι το τρίτο παιδί της οικογένειας, με μια αδελφή 8 χρόνια μεγαλύτερη και έναν αδελφό 6 χρόνια μεγαλύτερο. Ο αδελφός μου από πολύ μικρή με χτυπούσε, με μάλωνε, με πρόσβαλε ότι ήμουν η πιο άσχημη στην οικογένεια, η πιο χαζή κλπ. Ενώ την ίδια ώρα μπροστά μου έλεγε στην αδελφή μου πόσο όμορφη είναι. Μεγαλώνοντας ένιωθα σχεδόν φόβο, μην πω κάτι και τον εκνευρίσω. Ένιωθα άβολο όταν ήμουν μαζί του στον ίδιο χώρο και όλα αυτά που περιγράφει στο βίντεο. Ήταν ένα βίντεο για το πώς νιώθουμε όταν είμαστε σε σχέση ή ζούμε με ένα τοξικό άνθρωπο. Μετά τα 30 άρχισα να καταλαβαίνω ότι είχα υποστεί βία. Κάποια στιγμή του το είπα και φάνηκε έκπληκτος. Την τελευταία φορά που με επιτέθηκε, απλώς επειδή του είπα κάτι που δεν του άρεσε, απείλησε να με πετάξει από τον μπαλκόνι. Τότε σηκώθηκα με ψυχραιμία και τηλεφώνησα στην αστυνομία. Φυσικά δεν το περίμενε να τον κάνω ρεζίλη, ήμασταν σε μια μικρή πόλη στο πατρικό μας. Τότε μου είπε ότι θα δω τι θα πάθω και μετά από αυτό που έκανα δεν υπάρχω γι' αυτόν κλπ. Κλπ. Μέχρι που ένιωσα τύψεις μήπως το παρατράβηξα. Το ερώτημα είναι, αν πιστεύεις ότι η σχέση μου με τον μεγαλύτερο αδερφό μπορεί να έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη σχέση μου με το άλλο φίλο. Είμαι 50 ετών και δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Παλιότερα ήμουν επιθετική και τώρα ακόμα βγάζω ένα τσαμπουκά απέναντι στους άντρες και πιστεύω ότι όλοι πάνε να με κοροϊδέψουν, με θέλουν μόνο για σεξ κλπ. Αυτό το ερώτημα σε σχέση με τον αδερφό μου με βασανίζει χρόνια. Δεν ξέρω αν εγώ το έχω εκλάβει λάθος ή αν όντως έζησα επί χρόνια βία λεκτική και ψυχολογική και παλαιότερα και σωματική, όταν τη χτυπούσε δηλαδή. Όσες φορές έκανα ψυχοθεραπεία και το ανέφερα, για κάποιο λόγο οι θεραπευτές το περνούσαν στον τούκο. Δεν είχαν σταθεί ιδιαίτερα σε αυτό. Εμένα όμως ακόμα με τρώει. Τέλος, να συμπληρώσω ότι ο πατέρας μου έδειχνε να μου έχει αδυναμία και μάλωνε τον αδερφό μου όταν μου φερόνταν άσχημα, αλλά προφανώς δεν ήταν αρκετές οι χλιαρές παρατηρήσεις του. Θα με ενδιέφερε να ακούσω την άποψή σας και να μου πείτε αν η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να προέρχεται από αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για το ερώτημα. Πιστεύω ότι, όπως έχω πει και σε άλλες Αριστοτρίτες, ότι τα βιώματα είναι ο άξονας για το πού ακριβώς πρέπει να σταθούμε και το πόσο σημαντικά ήταν για εμάς, το πόσο το θυμόμαστε και τι θυμόμαστε και πόσο δύσκολο ήταν να τα διαχειριστούμε. Όχι η συνθήκη, ούτε το αν το θεωρούμε σημαντικό ή όχι, αλλά το πώς εβιώσαμε κάτι. Μπορεί δηλαδή κάτι να ακούγεται ότι έλα μωρέ, εντάξει, όλοι το έχουμε περάσει, αλλά για εκείνον το άτομο να ήταν σημαντικό και να ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Οπότε γι' αυτό και δεν κρίνουμε τους άλλους για τα βιώματά τους. Ή έχουν δικαίωμα, έχουμε όλοι μας δικαίωμα να βιώσουμε όπως θέλουμε κάτι. Είναι δικό μας θέμα πώς το βιώσαμε. Λοιπόν, άρα, ναι, μπορεί μια συνθήκη η οποία να μην ακούγεται τόσο δύσκολη για τα δικά μας αυτιά, ίσως γιατί δεν έχουμε τρόπο να ταυτιστούμε, ίσως γιατί θεωρούμε ότι ίσως να δίνεται περισσότερη ευαισθησία πάνω σε κάποια ζητούμενα από τον ίδιο που το περιγράφει, να επηρεάσει είτε την αυτογνωσία μας, είτε την αυτοεκτίμηση μας, είτε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Είναι σημαντικό λοιπόν η σχέση με τα αδέρφια μας και σίγουρα ο αστερισμός που λέμε, η σειρά γέννησης δηλαδή του κάθε μέλους στην οικογένεια του, λέει ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την επιλογή και του συντρόφου μας και της συντρόφου μας γενικά. Λέμε ότι έναν πρωτότοκο παιδί με έναν άλλον πρωτότοκο παιδί ίσως δυσκολεύονται να συμπορευθούν ακριβώς γιατί δεν είχαν εμπειρία από αδέρφια και ίσως έναν πρωτότοκο με έναν δευτερότοκο ή έναν τριτόκοτο να είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν και να συμβιώσουν. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι και ο κανόνας. Λέμε κάποια πράγματα. Που έχουμε τα ζώδια να μας βασανίσουν, να έχουμε και τους αστερισμούς που γεννηθήκαμε. Πλάκα.
Εννοείς ότι η θέση του καθενός που έχει γεννηθεί, αν είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, επηρεάζει και το πώς μαθαίνει να συνδέεται με άλλους ανθρώπους. Ναι, ανάλογα όμως και με τη φάση της οικογένειας, γιατί υπάρχουν και σίγουρα και με τη διαφορά ηλικίας. Εδώ μιλούμε και... για έναν πολύ μεγαλύτερο αδερφό, 6 χρόνια μεγαλύτερο, mm-hmm. ο οποίος συνεχώς μείωνε την κοπέλα, την έλεγε ότι είναι άσχημη, ότι είναι χαζή, τη χτυπούσε. Μπροστά της έκανε κομπλιμέντα στην μεγαλύτερη αδερφή. Δηλαδή μιλάμε για μια συστηματική κακοποίηση, θέλετε. Υπήρχε μια προφανέστατα μια κακοποιητική τακτική του αδερφού. Και εδώ ίσως να ζήλευε ο αδερφός, γιατί ο πατέρας είχε αδυναμία στη μικρή. Ναι, υπάρχει μια κακοποιητική συμβολή και σίγουρα δεν βλέπουμε την συμβολή των γονιών σε όλη αυτή την. Ναι, λέει τα χλιαρές παρατηρήσεις του πατέρα. Όσοι έχουμε παιδιά, παρατηρούμε διάφορα πράγματα να επισυμβαίνουν μεταξύ τους και είναι σημαντικό να εξηγούμε στα παιδιά μας, ανάλογα και με την ηλικία και με την ιδιοσυγκρασία τους και με την προσωπικότητα που άρχεται, τι γενικότερα χρειάζεται να κάνουν ή τι ονομάζεται αυτό που κάνουν. Πολλές φορές δηλαδή τα παιδιά μας δρούν εκφοβιστικά το έναν απέναντι στο άλλον και δεν γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή ότι αυτό που κάνουν λέγεται εκφοβισμός, λέγεται παρενόχληση, λέγεται κακοποίηση, λέγεται έτσι, λέγεται αλλιώς. Οπότε εκεί έρχεται ο πατέρας ή η μητέρα για να πει: κοίταξε να δεις, αυτό που κάνεις λέγεται παρενόχληση, αυτό που κάνεις λέγεται εκφοβισμός. Και δεν επιτρέπεται να το κάνεις στο μικρότερη αδερφή ή στο μικρότερο αδερφό ή στο μεγαλύτερο κτλ. Γιατί το κάνεις? Τι είναι αυτό που σε οθεί προς το να το κάνεις? Σου το έχει κάνει κάποιος άλλος? Συμβαίνει κάτι? Και κάνουμε και συζήτηση με τα παιδιά μας για να δούμε γιατί έχουν την ανάγκη να κάνουμε αυτή την πρακτική. Ή πολλές φορές αυτό που παρατηρείται είναι όταν ο πατέρας ή η μητέρα ασκεί εκφοβιστική, έχει εκφοβιστική συμπεριφορά απέναντι σε έναν από τα παιδιά, εκείνον το παιδί να ασκήσει επίσης εκφοβιστική συμπεριφορά απέναντι σε έναν άλλο παιδί της οικογένειας και να πηγαίνει, είναι αυτό ο κύκλος της οικογένειας. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι ότι οι συμπεριφορές ανακυκλώνονται μέσα στην οικογένεια από το ένα μέλος στο άλλο. Οπότε μπορεί να υπάρχει και αυτό. Άρα κοιτάζουμε οπωσδήποτε τι συμβαίνει στην οικογένεια μας και ζητούμε υποστήριξη αν αυτόν ξεφεύγει του ελέγχου μας. Και το σημαντικότερο ως γονείς είναι να καλλιεργούμε συμφιλιωτικό και γονεϊκό κλίμα μέσα στην οικογένεια. Είμαστε όλοι ίσοι και είμαστε όλοι μία γροθιά. Είναι δουλειά του γονιού να σταματήσει την κακοποίηση μεταξύ αδερφιών. Γιατί τα παιδιά είναι ανήλικα. Ο γονιός είναι ανήλικας που έχει την ευθύνη. Είναι δικό του θέμα και αν δεν μπορεί να το πράξει, είτε γιατί ο ίδιος δυσκολεύεται με το σύντροφο, με τη σύντροφο, να το κάνει στο σύντροφο, στη σύντροφο, τότε ζητά βοήθεια. Γιατί πολλές φορές λέμε έχουμε συζυγικά θέματα, συζυγικά προβλήματα και εντάξει δεν αφορούν τα παιδιά. Νομίζετε ότι δεν αφορούν τα παιδιά. Οι σχέσεις είναι μεταδοτικές. Δηλαδή, ό,τι σχέση έχεις με το σύζυγο ή με τη σύζυγο, μπορεί αυτό να μεταφερθεί και στα παιδιά. Ή τα παιδιά να χρησιμοποιηθούν ως τρόπαια για αυτή τη σχέση. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει ένα θέμα στην οικογένεια, να μην το κρύβουμε κάτω από το χαλί, να το βλέπουμε, να ζητάμε συμβουλή για αυτόν και να μην θεωρούμε ότι αυτό αφορά μόνο αυτούς. Είναι δικό τους θέμα. Είναι δικό τους θέμα. Είναι θέμα της οικογένειας. Αριστονίκη, αν έρχεται ένας θεραπευόμενος στη ψυχοθεραπεία, μία θεραπευόμενη στην παρούσα περίπτωση, και αναφέρει ότι είχα αυτές τις πολύ αρνητικές εμπειρίες με τον αδερφό μου και νιώθω ότι με έχουν επηρεάσει στη σχέση μου με το άλλο φίλο. Είναι καλή ιδέα να το δει θεραπευτικά με τον θεραπευτή. Φυσικά είναι καλή. Δηλαδή, εμένα μου έρχεται τώρα στο μυαλό μία περίπτωση μίας γυναίκας η οποία είχε έναν αδερφό μικρότερο, όχι μεγαλύτερο, ήταν 2-3 χρόνια μικρότερος, ο οποίος είχε πολύ έντονη προσωπικότητα, πολύ δυναμικός χαρακτήρας ο μικρότερος αδερφός και επίσης ήταν και πολύ ευφυής, καλός μαθητής και επιτυχημένος στη ζωή του αργότερα, ο οποίος συνεχώς μείωνε την αδερφή του. Την έλεγε παχουλή, την έλεγε παλαβή, την έλεγε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τη χτυπούσε κιόλας. Και η γυναίκα αυτή μεγαλώνοντας βρήκε τον εαυτό της να επιλέγει να συνδέεται με άνδρες που να μην έχουν κανένα κοινό χαρακτηριστικό με τον αδερφό της.
Άρα, επέλεγε να φλερτάρει, να συνδέεται με άντρες που να μην ήταν ευφύς, να μην ήταν δυναμικοί, να μην ήταν επιτυχημένοι στη ζωή τους, ίσως σε μια προσπάθεια να αποφύγει να πάθει ξανά τα ίδια, με αποτέλεσμα να παθαίνει πολύ χειρότερα. Δηλαδή, ειδικά στις αδελφικές σχέσεις μεταξύ αγοριού και κοριτσιού, που δεν υπάρχει κι άλλος αδερφός. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ήταν δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Το αγόρι 6 χρόνια μεγαλύτερο από το κορίτσι έδινε όλα αυτά τα αρνητικά μηνύματα στο κορίτσι για τον εαυτό του και επίσης και σωματική βία. Δεν είχε κάποιον άλλον αδελφό ο οποίος να είναι αγαπητικός, να είναι τρυφερός, να είναι κατανοητικός, ώστε να δει ότι έχει και άνδρες οι οποίοι έχουν καλή συμπεριφορά και δεν είναι όλοι άνδρες με άσχημη συμπεριφορά όπως τον αδελφό της. Άρα ίσως μια υπόθεση κάνω θεραπευτική αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω γιατί δεν είμαστε σε θεραπεία και δεν έχουμε την κοπέλα απέναντί μας. Ίσως ο αδερφός της να της έχει περάσει υποσυνείδητα το μήνυμα, μάλλον η κακοποίηση από τον αδερφό της, να την έχει κάνει να πιστέψει ότι όλοι οι άνδρες είναι δυνητικά κακοποιητικοί και να μην μπορεί να τους εμπιστευτεί. Σε έναν ασυνείδητο επίπεδο, ναι, μπορεί να έχουμε κάνει διάφορες προκαταλήψεις ή απόψεις οι οποίες να σχετίζονται με τα βιώματα μας, τα οποία να τα έχουμε συνδέσει χωρίς να τα έχουμε καταλάβει ότι τα έχουμε συνδέσει και να κάνουμε επιλογές χωρίς να τις συνειδητοποιούμε και που να μην μας αρμόζουν. Γι' αυτό και λέμε ότι παίρνουμε τα θέματα αυτά και στη ψυχοθεραπεία. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τις ετικέτες που επιδεχόμαστε ως μέλη μιας οικογένειας. Δηλαδή λέμε, ο θείος μας ο τάδε, η θεία μας που ήταν έτσι, η γιαγιά μας που ήταν αλλιώς, πήρες από τη μάνα σου που είναι έτσι, πήρες από τον πατέρα σου που είναι αλλιώς, ο αδερφός σου που είναι, ξέρω εγώ, ταμπέλες που μας βάζω, δηλαδή. Σου που είναι η καλή μαθήτρια. Και όλοι συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλον με βάση την ταμπέλα που μας έχουν δώσει, τις ζωτές αυτές ταμπέλες, και τις θεωρούμε ότι είναι μια πραγματικότητα και φτάνουμε σε ένα σημείο που να μην γνωρίζει κανένας κανέναν. Δηλαδή να είμαστε μέλη μιας οικογένειας και να μην ξέρουμε ποιοι πραγματικοί είναι τα μέλη της οικογένειας μας. Γιατί ποτέ λειτουργούμε απλουστευτικά με τις ταμπέλες χωρίς να γνωρίζουμε ουσιαστικά τους άλλους. Λειτουργούμε με μια απλοποίηση και με μια επιδεχόμενη την ταμπέλα που μας έχουν δώσει, τις ζωτές ταμπέλες, και να μην έχουμε μπει κανένας μας στη διαδικασία να δει, ρε, μα ποιος είναι αυτός ο αδερφός μου, και ποια είναι η προσωπικότητά του, ποιος είναι, το γνωρίζω, τι γνωρίζω αυτήν την αδερφή μου, την μεγάλη που λένε για εκείνη ότι είναι έτσι και αγιώς, είναι όντως έτσι, την άκουσα ποτέ να πει τη δική της αφήγηση για τα γεγονότα. Τη γνωρίζω τώρα που μεγάλωσε, πώς σκέφτεται, γιατί πολλοί γνωρίζουν εκδοχές μας όταν ήμασταν σε άλλες ηλικίες. Να υπενθυμίσω σε όλους μας, κοινικώς το λέω, ότι μεγαλώνοντας αλλάζουν, για όσους δεν το γνωρίζουν. Οπότε, καθώς μεγαλώνουμε, αφού αλλάζουμε, είναι πιθανόν και οι απόψεις που έχουμε για κάποιους, που τους γνωρίζαμε σε μια άλλη φάση της ζωής τους, να έχουν αλλάξει. Να έχουν διαφοροποιηθεί, να μην θυμούνται καν πράγματα που κάναν όταν ήταν μικροί. Που εσένα μπορεί αυτό το πράγμα που έκανε ο αδερφός σου ή η αδερφή σου να ήταν κακοποιητικό. Εκείνος όμως, επειδή δεν το γνώριζε ότι δρούσε κακοποιητικά, να μην γνωρίζει, να μην καταλαβαίνει, να μην έχει επίγνωση ότι ήταν κακοποιητικός απέναντί σου, να μην έχει αυτή τη μνήμη. Γιατί οι μνήμες συνήθως, οι τραυματικές μνήμες την έχουν τα θύματα. Οι θύτες μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι υπήρξαν θύτες. Άρα όλα αυτά, αν δεν τα πάρεις στη ψυχοθεραπεία, που είναι ένα προστατευμένο πλαίσιο το οποίο μπορούν να ανοιχθούν, να υποθούν, να αναμοχλευθούν, να αποκωδικοποιηθούν, δεν θα μπορέσεις ποτέ να βρεις τη χρήση τομή και δεν θα μπορέσεις ποτέ να προσεγγίσεις αυτά τα άτομα με έναν τρόπο όμορφο και επικοινωνιακά δυνατόν, για να πάρεις, να εκμεύσεις πληροφόρηση και να λύσεις τις απορίες που ενδεχομένως έχεις από αυτήν τη σχέση. Και αν είναι δυνατόν και μπορεί και ο άλλος να σταματήσει να υπάρχει όλο αυτό το σύννεφο γύρω από τις σχέσεις σας και να αποκατασταθούν οι σχέσεις σου με τον άλλο. Άρα αν δεν το κάνεις αυτήν τη διαδρομή, είναι δύσκολο θα μείνεις πάντα με μια τεράστια αναπορία. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στους συναδέλφους, στους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές,
ότι έχουν μελετηθεί εις βάθος οι σχέσεις των γονιών με τη μητέρα του, των παιδιών με τη μητέρα τους, έχουν μελετηθεί λιγότερο οι σχέσεις των παιδιών με τον πατέρα τους και ίσως καθόλου οι σχέσεις των αδερφιών μεταξύ τους, και ότι επειδή ακόμη δεν έχει ερευνηθεί το πώς επηρεάζει η σχέση μας με τα αδέρφια μας την εξέλιξη της προσωπικότητας μας και των επιλογών ζωής μας, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπάρχει. Και να είμαστε ανοιχτοί στο να ακολουθούμε τους προβληματισμούς των θεραπευόμενων μας. Υπάρχει. Δηλαδή, ο θεραπευόμενος σου έρχεται και λέει «Νιώθω ότι με έχει επηρεάσει αυτό με τον αδερφό μου, ψάξε το». Μια θετική παρένεση, δεν θέλω να κάνω την έξυπνη, ούτε εσύ ως ακαδημαϊκός γνωρίζεις ότι έχει μελετηθεί, νομίζω καθόλου δεν έχει μελετηθεί το πώς επηρεάζει. Υπάρχουν ερευνητικές μελέτες κάποιες, όχι αρκετές, πιο πολύ, έχει ασχοληθεί με τη μητέρα η βιβλιογραφία για την κόρη ή το γιο, λιγότερο για τον πατέρα, λιγότερο για τα αδέρφια, ωστόσο υπάρχει. Σημασία δεν έχει να δούμε αν ο αδερφός ή η αδερφή ερευνητικά και μόνον, αλλά να δούμε το βιωματικό κομμάτι του. Αυτό μου είπες εσύ, το βίωμα. Αν έρχεται ο άλλος και σου φέρνει αυτόν το βίωμα, αν έχω βιώσει αυτόν το πράγμα, το βιώνω με αυτόν τον τρόπο, με επηρεάζει, το νιώθω πως με επηρεάζει. Να το ερευνήσουμε. Από εκεί και πέρα, κοιτάζουμε και το θεραπευτικό αίτημα. Αν το θεραπευτικό αίτημα του θεραπευόμενου μας είναι αυτόν, δεν έχουμε λόγο για να το παραμερίσουμε και να του πούμε εμείς. Ποιο να είναι το θεραπευτικό του αίτημα. Τη στιγμή που λέει με επηρεάζει αυτό, σημαίνει ότι χρειάζεται να το δούμε. Οι θεραπευόμενοι να ζητούμε από τους θεραπευτές μας συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να μελετήσουμε τη σχέση με τον αδερφό μου, τη σχέση με την αδερφή μου. Να κάνουμε ξεκάθαρα θεραπευτικά αιτήματα. Μάλιστα, Αριστονίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη όμορφη Αριστοτρίτη και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Φιλιά. Γεια σας.